Μαζί μας ο Γιώργος Κυρίτσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Νομίζω προλάβατε κι εσείς να ακούσετε όλα όσα μας μετέφερε η συνάδελφο, Συναντίν Χαρδαλιά, από όσα υπόθηκαν μέσα στη Βουλή. Τα ερωτήματα είναι πολλά, αλλά εδώ πέρα ποιος επιχειρεί να χαϊδέψει αυτιά ή να ρίξει λάδι στη φωτιά, γιατί βλέπουμε ένα τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πω δίπολο, είναι βαρύ, αλλά βλέπουμε κάτι τέτοιο να σχηματίζεται. Όποιος βάζει την οπαδική ταυτότητα πάνω από την πολιτική ταυτότητα, να μην ασχολείται με την πολιτική, να πάει ασχοληθεί με την μπάλα. Το κάνουν αυτό οι ανεξάρτητοι Έλληνες? Δεν ξέρω αν το κάνουν, γιατί δεν έχω ακούσει τον συνάδελφο, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά διαδεδομένο και στην κοινωνία και στον χώρο της πολιτικής και στον χώρο του αθλητισμού να μπλέκουμε αυτά τα πράγματα με αποτέλεσμα να καλλιεργείται μια εντύπωση στον κόσμο, η οποία είναι τελείως λανθασμένη εντύπωση, ότι κάποιος ο οποίος θα πάει να ασχοληθεί με μια ομάδα θα πάει να ασχοληθεί για το καλό της ομάδας. Όποιος ασχολείται με μια ομάδα ασχολείται για την πάρτη του, είτε επειδή έχει άλλες δουλειές και θέλει να έχει έναν οπαδικό στρατό, είτε να έχει μια κοινωνική καταξίωση μέσα από αυτή την ιστορία. Άρα, όποιος μπλέκει την πολιτική, που είναι το πιο σοβαρό πράγμα, γιατί επηρεάζει τις ζωές μας, τις καθορίζει, με την μπάλα, που είναι ένα πράγμα ασήμαντο στην ουσία, πρέπει να κάτσει να σκεφτεί ή από εδώ θα κάτσει ή από εκεί. Παρ' όλα αυτά, κύριε Κυρίτση, θα ήθελα και να παρακολουθήσουμε αν έχουμε έτοιμο το απόσπασμα του κύριου Παπαχριστόπουλου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις σχέσεις κυβέρνησης με το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη, και να επιστρέψουμε. Η γνώμη μου είναι, κύριε Οικονόμου, ότι ναι, είχε κάποιες φιλικές σχέσεις η κυβέρνηση, εγώ δεν το αρνούμαι. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι που θα περάσει όπως έχουν περάσει όλα. Περνάνε, εντάξει, μόνο ο θάνατος δεν περνάει. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φορτούνα φαίνεται. Είναι μια δύσκολη στιγμή, δεν το αρνούμε. Αλλά θέλει ψυχραιμία και πιστεύω ότι. Και με τους ανεξάρτητους Έλληνες καλές σχέσεις. Γιατί αυτό που λέγεται είναι ότι ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων κυρίως τον κατήφθηνε προς την κυβέρνηση. Κάθε επιχειρηματίας φροντίζει να έχει καλές σχέσεις με αυτούς που κυβερνάνε. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε τον κύριο Παπαχριστόπουλο να λέει ότι υπήρχαν καλές σχέσεις και φιλικές, το οποίο κανείς αναρωτιέται τι σημαίνει αυτό, κύριε Κυρίτση, τη στιγμή μάλιστα που έχει δεχθεί και πολύ έντονη κριτική για αυτές τις σχέσεις η κυβέρνηση. Να σας πω, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2014, ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Εντάξει, ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς, αλλά ως γνωστό, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, έδωσε την υπηκότητα στον κύριο Σαββίδη, τον παρότρινε να πάρει τον ΠΑΟΚ, το Μακεδονία Παλάς, της ΕΚΑΠ, κοροϊδεύοντάς τον κιόλας σε σχέση με τα πρόστιμα. Εντάξει, όλοι οι επιχειρηματίες, όπως είπε και ο Παπαχριστόπουλος, όταν αλλάζει η κυβέρνηση, προσπαθούν να εμφανίζονται φιλικοί σε μια νέα κυβέρνηση για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα όπως, δεν άλλαξε όπως τίποτα, και, λέτε, όπως και όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία ή τώρα να, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και τις ομάδες τις έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Αν άλλαξε κάτι, πρέπει να δούμε τα πράγματα που άλλαξαν, ας πούμε. Το πολύ βασικό στον αθλητισμό, ότι επί αυτής της κυβερνήσεως καταργήθηκε ο ειδικός αθλητικός δικαστής και τα ζητήματα τα αθλητικά πάνε κανονικά στην τακτική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν πολύ βασικό πράγμα για να μην υπάρχουν παράγκες κτλ. Το δεύτερο ήταν να αναγκάστηκαν να αλλάξουν. Έχει εξηγενθεί, κύριε Κυρίτση, ο χώρος όμως. Δεν νομίζω ότι ο χώρος του ποδοσφαίρου έχει εξηγενθεί ακόμα, αλλά έχει μπει σε μια φάση εξηγίανσης, η οποία εξηγίανση είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί όσο οι πολίτες θα συνειδητοποιούν ότι άλλο πράγμα είναι η πολιτική, άλλο πράγμα είναι η μπάλα, άλλο πράγμα είναι η διευθυντή της ομάδας κτλ. Για να αλλάξει αυτό. Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι θα υποβοηθηθεί η κατάσταση, η βελτίωση της κατάστασης στο ποδόσφαιρο, όσο και οι πολίτες θα αντιλαμβάνονται ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ρωτώ αυτό γιατί ακριβώς ένα μέρος της κριτικής που ασκείται είναι ότι έχουμε ξαναδεί παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες εν τέλει λένε οι καλύτερα γνωρίζοντες δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Και συνεχίζοντας αυτή την κριτική, λένε ότι εδώ απουσιάζει, ενώ υπάρχουν νόμοι, απουσιάζει η πολιτική βούληση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, διότι δεν έχω πιστεί από πουθενά ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση. Και αν νομίζετε ότι πάλι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει η κοινωνία στο ποδόσφαιρο, αν θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση γίνεται αρεστή με το να βγαίνει και να λέει παιδιά μέχρι νεοτέρα σταματάει το πρωτάθλημα, αυτά έχουν πολιτικό κόστος. Και όμως αυτή η κυβέρνηση τα κάνει.
Θέλω να επιστρέψω λίγο στις φιλικές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ως μια πάγια τακτική, έτσι όπως εσείς είπατε, επιχειρηματιών, σε όποια κυβέρνηση διαδέχεται την επόμενη, ή σε κάτι ιδιαίτερο που η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η δική σας συγκυβέρνηση, μαζί με τον κυβερνητικό σας εταίρο, έχει δημιουργήσει μαζί σε σχέση με τον κύριο Σαββίδη? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση, και δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη σχέση πολιτικο-ιδεολογική. Άρα συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κ. Παπαχριστόπουλος? Εγώ από αυτά που είπα κατάλαβα το ακριβώς αντίθετο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εξηγήστε το όμως, μπορεί να μην κατάλαβα εγώ. Δεν είναι κακό. Μα σας είπα, θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές τους, οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό παίρνουν ομάδες, γι' αυτό παίρνουν ΜΜΕ. Γιατί έχει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, έχουν όλοι ΜΜΕ για να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι και Σαββίδης. Και όταν αλλάζει μια κυβέρνηση. Προσπαθώ να καταλάβω προς τα πού το πάτε, γιατί το γενικεύετε. Φυσικά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να έρθει κάποιος να πει ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε την συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία δεν ήταν σωστή, και την έκανε για να έχει φίλο τον επιχειρηματία. Γιατί ο επιχειρηματίας θα κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε αυτά τα πράγματα έχει δώσει πολύ καλά δείγματα εγγραφής. Πάμε στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Κυρίτση, που είναι το τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά και με τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο τώρα. Προφανώς από το κεφάλαιο της. Δεν είναι το άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή ασχολούμαστε με το τι έγινε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, αλλά η διεθνής κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είδα ότι αναβλήθηκε τυπικά η επίσκεψη του Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον. Γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Εδώ πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία? Και το ρωτώ αυτό διότι από τη μία παρακολουθούμε τη δραστηριότητα του Ερντογάν, από την άλλη παρατηρούμε τη δραστηριότητα της διεθνούς κοινότητας, με τις διάφορες εξωτερικές δυνάμεις να τοποθετούνται, και βεβαίως τη στρατηγική που ξεδιπλώνεται εσωτερικά. Ναι. Σε εμάς. Ναι. Εμείς προς το παρόν είμαστε στη φάση, νομίζω το έχει εξηγήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που υπάρχει τυπικά μία κατάσταση προφυλάκησης εν ώψη δίκης για ένα αδίκημα το οποίο δεν είναι σοβαρό. Άρα έχουμε σοβαρές πιθανότητες η κατάσταση αυτή, εάν δεν εμπλακεί πολιτικά και μείνει στο επίπεδο της τυπικής δικαιοσύνης, να έχει σύντομα μία καλή κατάληξη. Και αυτή ακριβώς, αν έχετε καταλάβει, είναι και η γραμμή της κυβέρνησης. Προσπαθεί να μην πολιτικοποιήσει το θέμα, προσπαθεί να μην το βάλει σε μία λογική ανταλλαγμάτων, σε μία λογική γενικότερων διεργασιών στην περιοχή, ώστε να μείνει περιορισμένο ως είσοδος δύο στρατιωτικών σε μία παραμεθόρια περιοχή, τοπική επίλυση στο δικαστήριο στην Αδριανούπολη, να τελειώνει η ιστορία, να σταματήσει και η ταλαιπωρία των στελεχών του στρατού και να επιστρέψουν. Λοιπόν.